Πρώτη καλησπέρα από τον Φάνη Δέλιο. Ο Φάνης εκπροσωπεί το Σύλλογο Αρρωγή 12 συν, που ασχολείται με προβλήματα εθισμού. Φόβος. 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 Ο Φάνης μας μιλά για τη δύναμη των θεραπευτικών ομάδων στην αντιμετώπιση του εθισμού. Η προσωπική του εμπειρία να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά είναι ένα παράδειγμα. Και ο ίδιος έχει αναλάβει το ρόλο του αγγελιοφόρου για να μεταφέρει το μήνυμα ότι η λύση υπάρχει και η ζωή μπορεί και πάλι να αποκτήσει νόημα χωρίς εξαρτήσεις. Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ. Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ. Γίνε ο ήρωάς σου. Ο ήρωάς σου. Γίνε ο ήρωάς σου. Τώρα έχεις επιλογή. Έχεις επιλογή. Αρρωγή 12 συν. Αρρωγή 12 συν. Αρρωγή 12 συν. Πρότυπος συμβουλευτικός σταθμός για τον εθισμό. There was not life before, there is life now. Την καμπάνια αυτή τη λέμε «Γίνω ηρωά σου». Πρεσβευτής μας για το 2019 είναι ο ηθοποιός ο Στέλιος ο Κρητικός. Mm-hmm. Το 2018 ήταν η Ντρούλιας Μπράδερς, το 2017 ο Πέτρος ο Πολυχρόνης, το 2016 η Μαρία Κορινθίου, το 2015 ο Μπο και το 2014 η Τσάβαλος. Έτσι ξεκίνησε. Εσένα η ζωή σου τώρα τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει να τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν και Κύπρο, να κάνουμε ενημέρωση για τον εθισμό. Θέλω κάποια στιγμή να μας ακούσει το κράτος. Κάνω πολλά γκρουπ και πολλές συνεδρίες στο κέντρο. Μετά είμαι και επαγγελματίας θεραπευτής στο κομμάτι της τοξικοεξάρτησης, της βουλιμίας, της ανορεξίας, του τζόγου. Όλα αυτά που αναφέρεις τώρα, όλες αυτές οι εξαρτήσεις και το κομμάτι της βουλιμίας και της ανορεξίας, ναι, που δεν το λέμε εξάρτηση, αλλά είναι μια σοβαρότατη διαταραχή. Έχουν μια κοινή ρίζα. Και μεγάλο ποσοστό θανάτων, έτσι. Ναι. Το 2% όπως και σόλαιο. Το κομμάτι. Ναι, από πίσω εγώ πιστεύω, και όχι εγώ, στην παγκόσμια κοινότητα είναι το επικρατέστερο αυτό που λέω, ότι υπάρχει μια διαταραχή προσωπικότητας. Στο διαγνωστικό εχειρίδιο διαταραχών για τους επαγγελματίες να συνοούνται μεταξύ τους, δηλαδή να είναι σχιζοφρενής, μανιοκαταθλιπτικός, διπολικός, οριακή προσωπική, υπάρχει εθισμένη προσωπικότητα. Με μια πρόταση είναι ανοριμότητα διαχείριση συναισθημάτων. Στην Αγγλία έχει αποδειχθεί με μαγνητικούς τομογράφους ότι δεν εκρίνουν την ίδια ντοπαμίνη. Ναι. Οι εθισμένες προσωπικότητες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη διαταραχή έχουν και εγκεφαλική δυσλειτουργία. Δηλαδή, το ανικανοποίητο και το κενό που υπάρχει δεν είναι απόρρεια της εξάρτησης, προϋπάρχει. Και γι' αυτό δημιουργείται τέτοια σχέση με τις ουσίες. Ακριβώς. Ναι, γιατί σου καλύπτει αυτό και λες βρήκα λύση. Ακριβώς. Πες μου λίγο τη δική σου την ιστορία, όχι πώς έφτασες να κάνεις χρήση και να είσαι φουλ μέσα στην εξάρτηση. Πάμε στο από εκεί και κάτω. Πώς σηκώθηκες στα πόδια σου? Τι, ναι, έγινε με σένα, πώς το δούλεψες και απεξαρτήθηκες? Βασικά, τι θέλω να τονίσω. Εγώ, αν ήμουν 10 χρόνια πολυτοξικομανής, τα τελευταία 5 χρόνια προσπαθούσα να κόψω. Αλλά, δηλαδή, είχε χαλάσει το περνάω καλά τα 2 χρόνια χρήσης. Έφυγε η χαρά. Τι χαρά, δεν υπήρχε χαρά, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κενό, η χρήση δεν λειτουργούσε, δηλαδή δεν μου κάλυπτε και αυτά που με κάλυπτε κάποτε, δεν παίρνουσα καλά έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν γίνεται, Φάνη, πάντα? Δεν έγινε μόνο σε σένα, φαντάζομαι. Όχι, φυσικά. Αυτό, ναι, καθώς ερχόμουν να χτυπούσε το τηλέφωνο, ενημερώνω κόσμο συνέχεια και ο φίλος που με έφερε μου λέει, καλά, είναι όλοι το ίδιο, δηλαδή λες τα ίδια πράγματα, λέει συνέχεια. Άλλος είναι από Αθήνα, άλλος είναι από Κρήτη, άλλος... Λες τα ίδια πράγματα. Λέω, μα είναι ίδιο, απλά αλλάζουν τα πρόσωπα, το πού ζεις, οι άνθρωποι και τα ονόματα, ο τίποτα άλλο. Ο πυρήνας είναι το ίδιο πράγμα. Φυσικά, ο πυρήνας του προβλήματος. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι είσαι έντονα ανικανοποιητός, δεν μπορείς να συμβιβαστείς με αυτό που ζεις, δηλαδή αισθάνεσαι σαν άλλον με τον κόσμο, με τους υπόλοιπους. Και η μόνη σου διαφυγή είναι όταν εκείνες τις στιγμές σταματάς να αισθάνεσαι στην ουσία. Δηλαδή, ναι, εγώ τι λέω, μετά τα 2 χρόνια σταματούσε η χρήση να λειτουργεί. Τι? Εγώ στην αρχή έπινα, ας πούμε, ηρωίνη που σε κατευνάζει στην ουσία και γινόμουν πιο ενεργητικός και πιο κοινωνικός. Το αντίθετο από αυτό που δίνει η ηρωίνη στην ουσία. Γιατί μου κάλυπτε το πρόβλημα, ναι, αυτό που προαισθανόμουν από πριν και έπαιρνα τα πάνω μου. Ναι. Και ήμουν η ψυχή της παρέας όταν έπινα. Ναι. Μετά τα 2 χρόνια ήρθε η ηρωίνη σε εκείνος της απομόνωσης, το να είμαι μόνος μου, να ακούμε μουσικές και μόνος μου και τα λοιπά, και να μου λύνει και καλά τα προβλήματα και μόλις τελείωνε η επίδραση να ξανάρχει πιο μεγενθυμένο το πρόβλημα. Οπότε εκεί είναι μπλεγμένη η κατάσταση, δηλαδή έχεις τη διαταραχή σε έξαρση και έχεις και την εξάρτηση σε έξαρση.
Και αρχίζει και μπλέκεται όλο και πιο πολύ και γίνεσαι όλο πιο πολύ σε απόγνωση, ξανά μανά στο μηδέν, θες να αυτοκτονήσεις, δεν έχεις ούτε το θάρρος γι' αυτό, δεν σε νοιάζει τίποτα, δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτα από όλο το υπόλοιπο και το μόνο που σε νοιάζει είναι εσύ και η χρήση σου. Και όποιος μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό, δεν υπάρχει. Την βγάζει στην άκρη. Έτσι ακριβώς. Μέσα σου όμως... Που συνήθως εμπόδιο στα μάτια του χρήστη μπαίνουν οι άνθρωποι που τον αγαπάνε. Που τον αγαπάνε, ναι, εννοείται. Η οικογένειά του. Εννοείται. Οι γονείς του, η σύζυγος, ο σύζυγος, ο σύντροφος, η σύντροφος, οι συγγενείς που λέω εγώ πρώτης επαφής. Δηλαδή συγγενείς. Οι άνθρωποι που έχουν την άμεση επαφή. Ακριβώς, ναι. Ναι. Front row group τα λέμε, ας πούμε αυτά. Front row λέμε τους relatives και τα λοιπά, είναι συγγενείς. Δηλαδή οι άνθρωποι που σε ζουν στην καθημερινότητά σου και σε αγαπάνε και πάνε να σου βάλουν όρια σε αυτό, μπαίνουν εμπόδιο, είναι οι εχθροί σου. Τους χάνεις. Πολλές φορές. Εσύ τους έχασες. Προσωπικά εγώ ήμουνα κακό πρεζάκι, δηλαδή δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή όταν μπήκα σε αυτό, παγώνεις. Και δεν, δηλαδή, τη μάνα μου την ήξερα εξόψως. Δεν την αισθανόμουν μάνα μου, πώς να σου το πω. Δεν μπορώ να το εκφράσω αυτό. Ένας ναρκωμανής μπορεί να καταλάβει τι λέω, ή ένας ανορεξικός. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Καμία σύνδεση συναισθηματική με τον κόσμο γύρω. Όχι, μα τον αρκώνεις αυτό, δεν θες να τον νιώθεις. Δεν το θες. Ο εθισμός λέμε ότι είναι ανοριμότητα διαχείριση συναισθημάτων με μια πρόταση. Οπότε τα συναισθήματά σου αυτά δεν θες όχι να τα βιώνεις απλά. Το φοβάμαι το δικό μου με το θυμώνω, το δικό μου δεν έχει καμία σχέση με έναν φυσιολογικό άνθρωπο όταν η διαταραχή είναι σε έξαρση. Οπότε φαντάσου μπλεγμένο με εξάρτηση, όλοι οι υπόλοιποι είναι το μέσο που θα σε εξυπηρετήσουν για να κάνεις τη χρήση σου. Τίποτα άλλο. Τι συνέβη στο μυαλό σου σε πρώτη φάση και μετά ποια διαδικασία ακολούθησες για να φύγεις από όλο αυτό, να καθαρίσεις. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή μετά τα 2 χρόνια που δεν λειτουργούσε η χρήση, υπάρχει μια φωνή μέσα σου, ο πραγματικός εαυτός σου, πολύ λίγο, ελάχιστο μπορεί να είναι αυτό, που ό,τι βλέπει το μάτι γράφει αρνητικά, δηλαδή δεν σταματάς να είσαι άνθρωπος επειδή είσαι εκεί, γράφει πολύ την ξεφτύλα, την παίρνει στο κρεβάτι σου. Το τι έχεις γίνει και το τι έχεις γίνει τόσο ξύλινος, ναι, έχεις ένα κριτή δικό σου. Μάλλον. Την αυτοκριτική σου την έχεις, δεν κοιμάται αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή τσιρίζει, δεν σταματάει. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια της χρήσης, ο ενεργός, ο χρόνιος χρήστης, ο χρόνιος τζογομανής, ο χρόνιος αλκοολικός, ο χρόνιος βουλημικός, έχει κάτι σαν τσιρίδα μέσα του μόνιμα, σαν έναν αθόρυβο, που αυτό δεν σταματάει, δεν το καλύπτει τίποτα. Του λέει τι, σταμάτα αυτό που κάνεις, σταμάτα ακριβώς, αυτό που κάνεις. Ακριβώς αυτό. Και εκεί αισθάνεσαι εγκλωβισμένος, γιατί πραγματικά αν δεν έχεις μια σωστή βοήθεια, αισθάνεσαι όλο και πιο τρελός. Και γι' αυτό το έχω κάνει σκοπό ζωής. Δηλαδή, έχω πάει σε ψυχίατρο, με έχει γράψει φάρμακα, τελειώνουν τα φάρμακα, ξαναγυρνάω στο πρόβλημα. Αποθαρρύνομαι περισσότερο στο να ζητήσω βοήθεια έτσι. Στο εξωτερικό, σε ατομικές συνεδρίες, απαγορεύει ο σύλλογός σου να δεχθείς ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα. Τους παραπέμπουν σε ομαδική θεραπεία και σε κλειστού τύπου δομές και το κράτος, μέσα από το δικαστικό του σύστημα κάποιες φορές. Και αν είσαι εργαζόμενος και σε βλέπουμε ότι είσαι λίγο λειτουργικός, σε κάποιες κλειστές ανοιχτές δομές αντίστοιχα, τελειώνεις τη δουλειά σου, πας στη δομή δηλαδή. Και το κοινωνικό κομμάτι, ναι, αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, σε αναγκάζει το κράτος και πας σε κλειστή δομή ή σου δίνει μια επιλογή να πας φυλακή. Οπότε συμφεροντολογικά για σένα επιλέγεις το θεραπευτικό κέντρο, έτσι. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε πίσω πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αναλαμβάνουν ανορεξικούς ανθρώπους με ατομικές συνεδρίες. Αναλαμβάνουν ναρκωμανείς με ατομικές συνεδρίες. Δηλαδή ξεπαγώνει το πρόβλημά μου, βγαίνει στην επιφάνεια όλο αυτό και εσύ μπορείς να μου το λύσεις μια φορά την εβδομάδα με μια ώρα. Δεν το πιστεύω. Όχι απλά δεν θα μου το λύσεις, θα έρθω σε σένα. Θα μου το επιδεινώσεις γιατί θα το ακουμπήσουμε θεραπευτικά και εγώ θα φύγω να πάω σπίτι μου μετά. Θα θυμώσουν πολύ μαζί σου με αυτό που λες τώρα. Πολύ ειδικοί. Είναι μια αλήθεια. Όποιος θέλει, ας την αμφισβητήσει. Δεν έχω εσύ πρόβλημα. Τι προτείνεις? Ομαδική θεραπεία και κλειστές δομές, αν βλέπεις ότι δεν τα καταφέρνεις με την ομαδική θεραπεία. Είναι βίωμά σου αυτό. Το έχεις εμπειρικά, το έχεις ζήσει φυσικά, αυτό και έχεις δει. Είναι 21 χρόνια καθαρός. Εγώ μέσα σε όλες αυτές τις απέλπιδες προσπάθειες. Προσπάθησα να πάω στην Ιθάκη, τιμωρητικά με βάζα να περιμένω το ραντεβού μία ώρα, μάλλον να έφευγα. Πρέπει να μείνεις καθαρός για να ξεκινήσεις να μπεις στη δομή. Μα άμα μπορώ να μείνω καθαρός, δεν θα έρθω εδώ. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια. Να πηγαίνεις σε ψυχίατρους που έχουν τη λύση, υποτίθεται,
να σου συνταγμοραβούν φάρμακα που στο εξωτερικό απαγορεύεται. Η δύναμη της ομάδας, της ομαδικής θεραπείας, εσύ πώς θα την περιέγραφες ακριβώς, γιατί τώρα μας βλέπει κόσμος. Δεν ξέρω αν μας βλέπουν άνθρωποι που είναι βυθισμένοι σε μία εξάρτηση, έναν εθισμό, ή αν μας βλέπουν συγγενείς, φίλοι που θέλουν να βοηθήσουν. Okay. Γιατί να επιλέξουν ομαδική θεραπεία? Στην ομαδική θεραπεία, καταρχήν, σταματάς να αισθάνεσαι ότι έχεις το πρόβλημα και ότι πας στον ειδικό. Βλέπεις τον εαυτό σου και σε άλλους ανθρώπους. Στην ταύτιση, δηλαδή, εγώ οι πρώτες μου εμπειρίες σε ομάδες τέτοιες, εμένα με πρότεινε πώς ξεκίνησε για μένα. Εγώ κατάφερνα κάποιες περιόδους αποχής από μόνος μου. Σου. Ναι, κλειδωνόμουν στο δωμάτιό μου, σούπες, μασάζ, τα κλασικά φάρμακα, πολυβιταμίνες για να βγω. Το στερητικό το κατάφερνα. Έβγαινα μόνος μου στην κοινωνία μετά, αλλά έκανα μικρές αντικαταστάσεις. Δηλαδή, θα πίνω χασίς, το ελαφρύ υποτίθεται στην Ελλάδα αυτό, και λίγο αλκοόλ και θα είμαι καλά. Και θα πηγαίνω γυμναστήριο. Ξαναγυρνούσα μετά στην ηρωίνη, στο αγαπημένο μου, το δικό μου. Ή θα πίνω βαρβιτουρικά και λίγο αλκοόλ που και που. Τη βάση την κρατούσες, η εξαρτησούλα. Ή θα πίνω μόνο αλκοόλ. Το κοινωνικό, το ότι είμαστε μια χαρά, ότι μια μπύρα την μπορείς να πιεις. Έτσι. Εγώ κατέληγα μετά να θέλω να πιω όλο το βαρέλι της μπύρας, μετά να θέλω να πάρω και στη σπίτι μου να πίνω μπύρες, μετά να πίνω και κανένα χάπι να κοιμάμαι από τις μπύρες, μετά επειδή βαριόμουν να πηγαίνω, έρχομαι στις τουαλέτες από τις μπύρες να πιω και κάτι άλλο, και το ένα έφερε το άλλο. Με το πρώτο που θα είχα μια συναισθηματική φόρτιση, δηλαδή, ξανακατέλεγα, ακριβώς, ξανακατέλεγα στο αγαπημένο μου, γιατί αυτό λίγο μου ηρεμούσε την κατάσταση που αισθάνομαι μέσα μου. Ένας ιατροδικαστής, όταν του είπα αυτό, από συλλήψεις που είχα και τα λοιπά, είχαμε γίνει γνωστοί, ήμουν και κοινωνικός πολύ με αυτά, μου είπε: κοίταξε να δεις, πάνε σε κάποιες ομάδες αυτοβοήθειας που ξεκινούσαν στην πόλη, ίσως αυτή η ματιά σε βοηθήσει. Πηγαίνοντας σε τέτοιες ομάδες, βρήκα ανθρώπους που ήταν καθαροί, αλλά μιλούσαν σαν και εμένα πράγματα που εγώ τα σκεφτόμουν απλά. Έτσι. Ναι, όχι απλά, τα σκεφτόμουν, δηλαδή τις σκέψεις μου, έβλεπα απέναντι κάποιον που δεν τον ήξερα και τις έβαζε σε λέξεις. Και η δύναμη της ομάδας. Παρανόησα τον πρώτο καιρό, γιατί λέω: αυτοί τους πήρε η μάνα μου εδώ και τους έχει πει και με περιμένανε. Mm. Δηλαδή έμπαινα σε αυτό. Έλεγα: ναι, κάποιος θα βγει τώρα από την πόρτα, κάτι θα γίνει. Ή πήρουν αυτοί, αλλά δεν στο λένε στην αρχή ότι δεν μπορούσα. Δεν είχες εμπιστοσύνη σε αυτό που γινόταν. Μα, ενώ μέσα μου κάτι διαπέρασε και μου άνοιξε κάποια πράγματα, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή άκουγα ναρκωμανείς, αλλά δεν έβλεπα ναρκωμανείς. Και λέω: κάτι γίνεται. Δηλαδή, μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, αλλά ο άλλος είχε τρεις επιχειρήσεις, είχε παιδιά. Είχε φύγει από αυτό πια. Τέταρτη μέρα καθαρός και πηγαίνοντας σε μια τέτοια ομάδα, βίωσα γενέθλια ενός ανθρώπου. Εκεί κάνουμε κεντρικά μοιράσματα σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αν κλείνω ένα χρόνο καθαρός, δύο χρόνια, κάθε χρόνο κάνεις ένα κεντρικό μοίρασμα. Είχε κλείσει πέντε χρόνια καθαρός, πλήρη αποχή, ούτε ένα σφινάκι, ούτε ναρκωτικό, τίποτα. 10 λεπτά που μιλούσε και εξηγούσε τη ζωή του και ήταν σαν να με ήξερε, γελούσε και τα 10 λεπτά. Με είχε εκνευρίσει που γελούσε. Εγώ ήμουνα σαν να είχα διαλυμένη το μαύρο σύννεφο από πάνω να βρέχει από πάνω μου. Το καρτούν εκείνο ο Ινδιάνος που έχει ένα σύννεφο που τον ακολουθεί. Και αυτός 10 λεπτά γελούσε. Και αυτό για μένα ήταν. Χαρούμενος εννοείς, ήταν ευτυχής. Ναι. Και αυτό για μένα ήταν καθοριστικό. Και λέω: αυτό εγώ το θέλω. Και έτσι ξεκινάει. Δηλαδή, το κυνηγάς εσύ μετά. Ναι. Γιατί αν πραγματικά θέλεις να κόψεις, βρίσκεις ένα κίνητρο από τους άλλους που βλέπεις ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν φέρονται το ίδιο. Φάνη, πες μου λίγο κάτι για την αρρωγή 12C. Ναι, πώς ξεκίνησε όλη η διαδικασία αυτή? Θέλω να μου πεις βασικά πώς μπορούν οι άνθρωποι που μας ακούν τώρα, χρήστες ή συγγενείς, φίλοι, αγαπημένοι τους που θέλουν να βοηθήσουν, πώς μπορούν να βοηθηθούν. Αρρωγή12.gr είναι στο σελίδα μας, εκεί έχει δύο κινητά, το πρώτο είναι το δικό μου, είναι προσωπικό, χτυπάει όλη την ημέρα. Εκεί πώς δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε, δηλαδή δεν το κοιτάω επαγγελματικά αυτό. Θα σε ενημερώσω, θα σου πω τις δομές που υπάρχουν, τι χρειάζεται να προσέχεις, πού χρειάζεται να πας, και αν δεν τα καταφέρνεις έτσι, τότε ίσως να μπεις σε μια κλειστή δομή, αυτό που πιστεύω εγώ. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? 8 χρόνια καθαρό σπούδαζα συμβουλευτική, γιατί έβλεπα ότι μια τέτοια πρόταση, ενώ υπήρχε στην Αγγλία και στην Αμερική, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και λέω: θα ξεκινήσω να σπουδάσω και θα δω. Ήρθε μια φίλη από την Αγγλία, 5 χρόνια καθαρή, είχε τελειώσει τις σπουδές σε αντίστοιχο κέντρο και σαν επαγγελματίας επέστρεφε στην Ελλάδα. Και μου είπε να ξεκινήσουμε ένα θεραπευτικό κέντρο ιδιωτικού χαρακτήρα, αλλά με τη δομή έτσι όπως είναι το αγγλικό το πρότυπο. Και ξεκινήσαμε.
Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας και είχαμε 80% επιτυχία, δηλαδή αν είχαμε 10 άτομα ομάδα, τα 8 γινόταν καλά. Γονείς, συγγενείς και ό,τι άκουγε ο κόσμος που είχε ήδη πρόβλημα, μου είπαν να δημιουργήσουμε αυτό το σύλλογο για να ακούγεται αυτή η ματιά μέσα από διάφορες δράσεις μας. Οπότε, όπου υπάρχει μια σωστή ενημέρωση, εκείνη την ώρα δηλαδή που απλώνεις το χέρι σου να πάρεις βοήθεια, είναι καθοριστικό να σου δοθεί η σωστή βοήθεια. Ακριβώς. Γιατί αν δεν σου δοθεί η σωστή βοήθεια, έχεις και μια εκλογήκευση και ένα κίνητρο να ξαναγυρίσεις πίσω με πιο πολύ φόρα. Έτσι. Επιχειρήματα ακριβώς. Δυνατά. Ήδη η εκλογήκευση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της διαταραχής. Δηλαδή, όσο πιο σπουδαγμένος είναι κάποιος, έχει περισσότερες σπουδές, τόσο πιο πολύ εγκλωβίζεται μέσα στις εξαρτήσεις και στη διαταραχή αυτή. Δυστυχώς. Γιατί αυτοπαγιδεύεται πιο εύκολα. Παίρνει λογική. Ναι, ναι, ανάλυση το παράλυση λέμε. Ξεκινάει από εδώ νομίζω. Ακριβώς. Αλλά πάει να φιλτράρεται από όταν εκεί. Όταν είναι παγωμένο αυτό όμως, δουλεύει αυτό παίρνει παραπάνω. Παίρνει αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο και μας τα κάνει μαντάρα. Ακριβώς. Τηλέφωνα, site, όλες οι πληροφορίες είναι στις οθόνες σας. Αν αισθάνεστε ότι το θέμα σας αφορά, σας αγγίζει, σας ενδιαφέρει, κάτι κινητοποιεί μέσα σας, αν ταυτίζεστε με κάποιο τρόπο, ο Φάνης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο. Φάνη, ποιος είναι ο ηρωάς σου εσένα, στη ζωή σου? Εμένα, για μέχρι να γεννηθεί η κόρη μου, ήμουνα εγώ. Τώρα το βλέπω στην πράξη με την κόρη μου. Δηλαδή είναι μήνυμα και ψυχοθεραπεία από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν το περίμενα, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι μου, κάνε παιδί και θα καταλάβεις. Και θα δεις. Και όντως, είναι 3,5 τώρα να είναι καλά, πάμε για 4. Είναι κινητή ψυχοθεραπεία, δηλαδή η υγεία, αψεγάδια στα αγάπη, ανώθευτη δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Πάρε. Στο δίνει απλόχερα. Και σου δείχνει ότι πραγματικά αυτό που βρίσκω εγώ μέσα από θεραπεία, ότι από τα απλά πράγματα χαίρεσαι τη ζωή. Δηλαδή, με ένα κομμάτι σπίρτα θα κάθεται και θα παίζει 2 ώρες και θα διασκεδάζει. Και θα είναι χαρούμενο. Ακριβώς. Και αυτό θα στο μεταδίδει. Δεν χρειάζεται να στο πει, να στο βάζει σε λόγια. Έτσι. Λέβαια. Θα φαίνεται. Ακριβώς. Οπότε για μένα ο ηρωάς μου είναι αυτό τώρα. Και πραγματικά εγώ τι θέλω μέσα από αυτή την καμπάνια, το γίνω ηρωάς σου. Γίνεται. Πραγματικά γίνεται. Έχουν σταθεί στα πόδια τους άνθρωποι 60 χρονών, ψυχοτικοί, με διπλή διάγνωση που λέμε εμείς. Πατάνε στα πόδια τους και τι λένε, μου λένε, Φάνη, σε ευχαριστώ στο τι. Έχω άλλα 5 χρόνια, 10 χρόνια ζωής. Θα τα ζήσω αυτή τη φορά. Δηλαδή, όμορφα και ζω το 24ωρο. Και αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό, ότι μόνο για σήμερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στην αλλαγή στο εδώ και τώρα και ότι ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να γυρίσει 180 μοίρες, αν το θέλει, στο 24ωρο. Έτσι δεν παίζει ρόλο ούτε το παρελθόν, ούτε που πάμε. Το τώρα. Και εμείς τώρα μπορούμε να μιλάμε για εξαρτήσεις, να μιλάμε για εθισμούς, να μιλάμε για δύσκολες ψυχοπαθολογίες, αλλά όλη αυτή η κουβέντα μας αφορά όλους μας. Για το δικό μας το πετραδάκι ή το βράχο που κουβαλάει ο καθένας μέσα στην καρδιά του, στο μυαλό του. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα που μιλάμε και πήρατε την πληροφορία, αρχίστε λίγο να σκέφτεστε διαφορετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πάμε σε διαφημίσεις για να βάλω την μπλούζα και να μεταφέρω και εγώ το μήνυμα με τον δικό μου τρόπο. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.